Γεια σας. Σε αυτό το 25ο μάθημα θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο της συναρτήσεων και θα δούμε τη μελέτη της συνάρτησης F του χ ίσον α προς χ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, την F του χ ίσον 2 προς χ. Το πρώτο πράγμα που θα εξετάσουμε είναι το πεδίο ορισμού της. Παρατηρούμε ότι αυτή η συνάρτηση δεν μπορεί να πάρει παρόλο μας το 0. Άρα, το πεδίο ορισμού της είναι όλο το R εκτός από το 0. Γιατί αν είχε παρόλο μας το 0 θα είχαμε πρόβλημα. Συνέχεια, ας πάμε να κάνουμε ένα πίνακα τιμών για αυτή τη συνάρτηση. Χι ψι, θα βάλουμε τιμές το μείον 2, το μείον 1, το 1 και το 2. Για χ, μείον 2 θα βγει μείον 1. Για χ, μείον 1 θα βγει μείον 2. Για 1 θα βγει 2. Για 2 θα βγει 1. Πάμε να τη σχεδιάσουμε. Η συνάρτηση είναι γνωστή και από το γυμνάσιο σαν υπερβολή αυτή. Ψι τόνος ψι, συγγνώμη, χι τόνος χι, ψι τόνος ψι, 1, 2, 3, μείον 1, 2, 3 πάλι, μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 1, μείον 2, μείον 3. Ας βάλουμε τις τιμές πάνω στον άξονα. Λοιπόν, για χ μείον 2 το ψ είναι μείον 1, άρα το σημείο μου είναι αυτό εδώ. Ενώ για χ μείον 1 το ψ είναι μείον 2 αυτό εδώ. Αν τη σχεδιάσω αυτή τη συνάρτηση, παρατηρώ ότι είναι μια υπερβολή και ότι πλησιάζει τους άξονες. Όσο πάει και πλησιάζει πιο πολύ τους άξονες, ποτέ όμως δεν τέμνει τους άξονες. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Για χ 1 το ψ βγαίνει 2, για χ 2 βγαίνει 1, πάλι έχει αυτή τη μορφή. Παρατηρήστε ότι όσο δεν ακουμπάει ποτέ τον άξονα, απλά τον πλησιάζει πολύ κοντά συνέχεια. Παρατηρούμε ότι αν είχαμε βάλει περισσότερες τιμές, απλά θα είχαμε καλύτερη ποιότητα της υπερβολής. Λοιπόν, θέλω να παρατηρήσουμε κάτι ακόμα. Ότι το F του μείον χ, δηλαδή για χ αρνητικά, για χ αρνητικά τα αποτελέσματα βγαίνουν μείον 1, μείον 2. Ενώ για χ θετικά τα αποτελέσματα βγαίνουν 2-1, τα ίδια ακριβώς, αλλά με αντίθετα πρόσημα. Άρα το F του μείον χ είναι ίσο με το F του χ. Αυτές οι συναρτήσεις ονομάζονται περιττές όταν έχουν αυτήν την ιδιότητα. Επίσης αυτή η συνάρτηση είναι συμμετρική ως προς την διχοτόμο του πρώτου και τρίτου ταρτημορίου, δηλαδή αν διπλώσουμε το χαρτί μας ως προς αυτήν την ψήσον χ, θα παρατηρήσω ότι αυτό το κομμάτι θα πέσει πάνω στο άλλο. Άρα η συνάρτησή μου είναι περιττή. Συνεχίζουμε με την μονοτονία της. Θα πάρω μια τιμή. Πάλι θα χωρίσουμε τον άξονά μας σε χ αρνητικά και χ θετικά. Σε δύο τιμές. Πάμε πρώτα στο χ αρνητικό. Να δούμε αυτό το κομμάτι, να μελετήσουμε τι είναι. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα χ1 μικρότερο του χ2. Ας πάρουμε δηλαδή το μείον 2 και το μείον 1. Το χ1 μου το μείον 2 και το χ2 το μείον 1. Τότε το f του χ1 και το F του Χ2 θα δώσει μείον 1, για Χ1 θα δώσει μείον 1, ενώ για Χ2 θα δώσει μείον 2. Άρα παρατηρώ ότι το F του Χ1 είναι μεγαλύτερο από το F του Χ2. Το μείον 1 είναι μεγαλύτερο από το μείον 2. Άρα η συνάρτησή μου είναι γνησιοστήνουσα. Χ1 μικρότερο το Χ2, το F του Χ1 μεγαλύτερο το F του Χ2. Είναι γενικά γνησιοστήνουσα όταν τα βελάκια κοιτάζουν αντίθετα. Ενώ αύξηση όταν κοιτάζουν μαζί. Άρα η συνάρτησή μου είναι γνησιοστήνουσα στο διάστημα, στο διάστημα από όταν το Χ είναι αρνητικό. Παρατηρήστε το, ότι έρχεται από εδώ και όσο πάει μικραίνει, πέφτει. Πάμε για το διάστημα όπου το Χ τώρα είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Να δούμε τι είναι εδώ. Πάλι θα πάρουμε ένα Χ1 και ένα χ2. Χ1 ας πούμε ότι είναι το 1, χ2 ας πούμε ότι είναι το 2. Το f του χ1 και το f του χ2. Το f του χ1 θα δώσει 2, ενώ το f του χ2 θα δώσει 1. Παρατηρούμε πάλι ότι το f του χ1 είναι μεγαλύτερο του f του χ2. Άρα η συνάρτησή μου, επειδή τα βελάκια κοιτάζουν αντίθετα, είναι επίσης γνησίως θύνουσα. Για να το δούμε και στην γραφική παράσταση. Πράγματι, ξεκινάει από εδώ και όσο πάει μικραίνει, άρα γνησίως θύνουσα.
Άρα σε όλο το R η συνάρτησή μου αυτή είναι γνήσιος θήνουσα. Θα μπορούσα να το παραστήσω και σε ένα πίνακα ως εξής. Χ, εδώ το 0, το μείον άπειρο, το συνάπειρο, η συνάρτησή μου η F του Χ ίσον α προς Χ. Και είναι γνησίως φθήνουσα εδώ και επίσης γνησίως φθήνουσα εδώ. Εδώ πέρα δεν παίρνει τιμές η συνάρτηση μου, δεν μηδενίζεται. Τώρα, αν η συνάρτηση αυτή είχαμε πάρει τη μείον 2 προς χ, δηλαδή την αρνητική, τη μείον α προς χ, τότε το πεδίο ορισμού πάλι θα ήταν όλο το R εκτός από το 0. Εδώ πέρα τα πρόσημα θα αλλάζανε. Θα είχα μείον 2 προς μείον 2 θα γινόταν 1, μείον 2 προς μείον 1, 2, 1 προς μείον 1 προς, συγγνώμη, μείον 2 προς 1, άρα μείον 2, μείον 2 προς 2, μείον 1. Η συνάρτησή μου όμως, η γραφική της παράσταση θα ήταν έτσι. Θα ήταν δηλαδή όχι στο πρώτο και τρίτο ταρτημόριο, αλλά θα ήταν στο δεύτερο και στο τέταρτο ταρτημόριο. Οπότε, εδώ θα ήταν γνησίως αύξουσα. Παρατηρήστε, όσο μεγαλώνει το χ, αυξάνεται. Γνησίως αύξουσα. Και επίσης και εδώ γνησίως αύξουσα. Άρα σε όλο το R αυτή θα ήταν γνησίως αύξουσα. Άρα η μείον α προς χ είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το πεδίο ορισμού της. Και εδώ τα βελάκια θα ήταν αντίστροφα. Αυτά λοιπόν με τη συνάρτηση F του χ ίσον α προς χ. Συνέχεια θα προχωρήσουμε και θα δούμε κάποιες ασκήσεις γενικά πάνω στο πότε μια συνάρτηση είναι περιττή, πότε είναι άρτια, πότε είναι γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως θήνουσα.